Η έρευνά μας, η δημοσκόπησή μας, να καλωσορίσω εδώ στο στούτιο βεβαίως τον αναλυτή μας, τον αναλυτή της Prime, Γιώργο Σολομού, όπως κάθε Δευτέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα. Και εκλεκτούς καλεσμένους, τον διευθυντή του CIIM, Θεόδωρο Παναγιώτου, οικονομολόγο. Καλή σας μέρα, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κτηματικών Επιχειρήσεων, ΦΙΑΠΣΗ, τον κύριο Λάκη Τοφαρίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Τοφαρίδη, καλώς ήλθατε. Και τον εκτιμητή ακινήτων Αντώνη Λοΐσου. Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐσου. Καλώς ήλθατε. Να ξεκινήσουμε να δώσουμε έτσι πρώτα στοιχεία. Καταρχήν, να δώσουμε το δείγμα της έρευνας, τη λογική της έρευνας, να την ξεκινήσουμε, να την αναλύσουμε για άλλη μια φορά. Να πείτε με τούλα, η έρευνα είναι όπως κάθε εβδομάδα που κάνουμε για το λογαριασμό του πρωτοσέλιδου για το ΣΥΓΜΑ. Είναι τύπου Omnipass. Δηλαδή, ερωτήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο φάσμα ερωτήσεων. Γενικά που αφορούν κοινωνικά, πολιτικο-οικονομικά θέματα που διεξάγει η εταιρεία μας και συνήθειες Κυπρίων, απόψεις γενικότερα για να έχουμε μια, να παρακολουθούμε ας πούμε τις τάσεις γενικότερα των πολιτών μας. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις αφορούν τον τομέα των ακινήτων, κάποιες γενικές ερωτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ερμηνεύονται ως στατιστικά στοιχεία ακινήτων, αλλά ερμηνεύονται ως τι πιστεύει ο κόσμος για συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθονται στη συγκεκριμένη έρευνα. Το δείγμα είναι 1.000 ατόμων, διεξήχθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις 4 μέχρι 8 του Νοεμβρίου και το στατιστικό σφάλμα με 95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι στο 3,1. Ναι. Στην πρώτη ερώτηση, αν μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση, γιατί αυτό θα μας δώσουν τροφή για μεγαλύτερη τροφή. Συζήτηση αυτές οι απαντήσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία μετά από τις 15 Μαρτίου έχει δει αρκετά το φως της δημοσιότητας και είναι μια από τις μεγαλύτερες έγνοιες των πολιτών μας, των συμπολιτών μας, είναι αν πιστεύουν οι συμπολίτες μας ότι γίνονται σωστοί χειρισμοί για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και βλέπουμε ένα 61,8% να είναι αρνητικές απαντήσεις, το σίγουρα όχι και το μάλλον όχι, δηλαδή 28,9-32,9, να είμαστε στο 61,8 ως αρνητικές απαντήσεις, δηλαδή δεν πιστεύουν ότι γίνονται σωστοί χειρισμοί. Και ένα 5,3 στο σίγουρα ναι και μάλλον ναι 18,4. Δηλαδή μιλάμε για 23,7 θετικές απαντήσεις και ένα 61,8 όπως έχω πει πριν αρνητικές απαντήσεις. Ένα 14,5 είναι δεν ξέρω δεν απαντώ που πιθανόν να μην είναι ενημερωμένο ή να μην έχει ήδη άποψη για το συγκεκριμένο ερώτημα. Είναι συντριπτικό το ποσοστό δηλαδή των αρνητικών απαντήσεων. Σίγουρα δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι το 32,9 που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την πίτα είναι, ας το πούμε, πιο ήπιο όχι, δηλαδή ίσως να αναμένουν να δουν κάποιες κινήσεις, ίσως να μην είναι καλά ενημερωμένοι και περιμένουν να δουν τι θα γίνει ακριβώς. Όμως γενικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την αρνητική εντύπωση, εκτίμηση που έχουν οι συμπολίτες μας ως προς το αν γίνονται οι σωστοί χειρισμοί για τη διαφύλαξη της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Έρχομαι κοντά σας, κύριε Παναγιώτου, διότι όταν λέμε για τους χειρισμούς, προφανώς εννοούμε τους χειρισμούς της κυβέρνησης, της πολιτείας, σε ό,τι αφορά και της Βουλής ακόμη. Διότι ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα, θα κατέθεταν προτάσεις νόμου, θα γίνονταν διάφορα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, η μόνιμη κατοικία. Αλλά μάλλον το ότι δεν υπήρξε έτσι μια ένταση σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες ή τις δεσμεύσεις, δημιουργείται αυτή η αρνητική απάντηση, η διάθεση των πολιτών ότι δεν γίνονται εκείνοι οι χειρισμοί που θα έπρεπε για να προστατευτεί. Ποιοι είναι οι χειρισμοί που θα έπρεπε να είχαν γίνει? Ακριβώς αυτή είναι η ερώτηση. Όταν λένε σωστή, τι εννοούν σωστή? Αν ρωτήσει τις τράπεζες, θα σου πω διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσει την κυβέρνηση, θα σου πει διαφορετική. Και ρωτά αυτού που έχουν την πρώτη κατοικία και χρωστούν λεφτά, θα σου πω διαφορετική απάντηση. Αυτή η έρευνα, ίσως αυτή. Ρωτά το γενικά των κοινών και αυτούς που χρωστούν και αυτούς που δεν χρωστούν, έτσι. Είναι όλοι οι πολίτες. Όλοι οι πολίτες. Με την ίδια δυνατότητα επιλογής. Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνο το οποίο δεν. Γιατί οι πολίτες πιστεύουν ότι δεν γίνονται οι σωστοί χειρισμοί ή οι αρκετοί χειρισμοί, είναι διότι δεν έχει βγει κάποιος αρμόδιος και να πει, το ξεκαθαρίσει, να πει καθαρά τι θεωρείται πρώτη κατοικία. Τι δεν θεωρείται πρώτη κατοικία. Μιλούμε για όλες τις πρώτες κατοικίες ανεξαρτήτως μέγεθους. Μιλούμε για, όταν λέμε προστασία, τι εννοούμε? Εννοούμε δεν πληρώνεις ή γίνεται ένας διακανονισμός και πληρώνεις, όπως είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, μόνο τους στόχους? Γίνεται επιμήκυση Σουδανίου,
Πάντως 6.000 ακίνητα, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της σημερινής, έχουν υποθηκευτεί, είναι ως εξασφαλίσεις σε δάνεια, τα οποία όμως δεν εξυπηρετούνται. Ναι. Και φαίνεται ότι θα είναι μεγάλο το ζήτημα, δηλαδή δεν είναι... Ναι, μεν είναι και τα δάνεια των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, 12 δις, αλλά είναι και αυτά ένα σημαντικό κομμάτι, 6.000 ακίνητα. Μα, μιλώντας και μόνο για αυτά, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν τα δάνεια. Είναι αυτοί που δεν τα εξυπηρετούν. Είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί. Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία με τις τράπεζες επιμήκυσης του δανείου ή μείωσης του επιτοκίου. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν απαντούν. Τους τηλεφωνούν οι τράπεζες, δεν απαντούν. Και τους στέλνουν γραπτός μηνύματα να προσέλθουν. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να ξέρουμε και λίγο περισσότερα εδώ πέρα. Δηλαδή, να κάνετε και μια στην έρευνα σας, να ρωτάτε και ορισμένες άλλες ερωτήσεις για να ξέρουμε ποιοι λένε τι και τι ξέρει ο κόσμος. Διότι, τι εννοείται για σωστό διακανονισμό, σωστό χειρισμό. Αν μου επιτρέπετε. Και τι λέγει κάθε κατηγορία. Αυτοί που έχουν, που δεν πληρώνουν, αυτοί που δεν επικοινωνούν. Υπάρχουν τόσες κατηγορίες, επομένως, για να μάθουμε πιο συγκεκριμένα, πρέπει να ρωτήσουμε πιο βαθιά, νομίζω. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, διότι χρειάζεται περισσότερος, ας το πούμε, έλεγχος, να εξετάσουμε περισσότερα ενδεχόμενα. Όμως, η συγκεκριμένη ερώτηση είναι καθαρά για να δούμε αν οι συμπολίτες πιστεύουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες ερωτήσεις που έχετε θέσει είναι ερωτήματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένους τομείς, διαφορετικά, ας το πούμε, μερίδες του πληθυσμού. Γι' αυτό υπάρχει περισσότερη διαφοροποίηση. Όμως, εδώ η συγκεκριμένη ερώτηση είναι αν κινείται γενικά το σύστημα, μπορούμε να το ονομάσουμε, προς τη σωστή κατεύθυνση, ως προς τη διαφύλαξη της πρώτης κατοικίας. Γιατί πολλά έχουμε δει στις τηλεοράσεις, ότι θα μείνουν συμπολίτες μας στους δρόμους χωρίς σπίτι κτλ. Και τούτον θέλαμε να δούμε. Δηλαδή, αν κινούνται ακόμα και κάποιος ο οποίος πληρώνει και είναι εντάξει με τους τούτους, πώς πιστεύει θα διαφυλαχτεί κάποιος ο οποίος κινδυνεύει να χάσει την πρώτη κατοικία. Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή, είναι η τάση. Τούτον που λέτε με περισσότερες λεπτομέρειες, ίσως θα ήταν ένας καλός διαχωρισμός για να δούμε πώς αντιλαμβάνονται διαφορετικές μερίδες του πληθυσμού, διαφορετικά του συγκεκριμένου ερώτημα. Και τους διαφορετικούς χειρισμούς. Ναι, ναι. Γιατί για κάθε περίπτωση είναι διαφορετικός ο χειρισμός. Συμφωνώ. Άρα, ποιοι θα έπρεπε να είναι οι χειρισμοί, διότι από τη μία έχουμε πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν δανειζόμενους, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δανειά τους και δεν το κάνουν. Και από την άλλη υπάρχουν δανειζόμενοι οι οποίοι είτε λόγω ανεργίας είτε λόγω συρρήκνωσης εισοδημάτων δεν έχουν την ίδια ικανότητα αποπληρωμής. Όπως είπε και ο νέος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, ότι πρώτα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν και δεν πληρώνουν. Βρίσκουν την αφορμή της κρίσης για να μην πληρώσουν. Αυτοί οπωσδήποτε πρέπει να αναγκαστούν να πληρώσουν. Δεν έχουν λόγο να μην πληρώνουν. Μετά έρχεται η επόμενη ομάδα, είναι αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να πληρώσουν, αλλά λόγω του ότι έχει μειωθεί ο μισθός τους ή έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχει κλείσει η επιχείρησή τους, για κάποιον λόγο δεν μπορούν να βγουν τα λεφτά να πληρώνουν τις δόσεις που περιλαμβάνουν και κεφάλαιο και επιτόκιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μειωθεί το μέρος της δόσης που είναι για αποπληρωμή του κεφαλαίου και να πληρώνουν μόνο τους φόρους συν μέρος του κεφαλαίου. Σας μιλούσα με κάποιον ο οποίος χρωστά έχει, οι δόσεις του ήταν 5.000 το χρόνο, το μήνα, και τώρα το έχουν μειώσει αυτό σε 2.000, από τα οποία τα 1.800 είναι για τόκους και μόνο το 200 ευρώ το μήνα είναι για αποπληρωμή κεφαλαίου. Αυτό ευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε καν τους τόκους. Τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση? Κάποια μείωση των τόκων, ίσως και επιμήκυση του δανείου θα ήταν χρήσιμη. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν έχουν αρκετά να ζήσουν. Σε εκείνη την περίπτωση πρέπει να γίνει κάποια κοινωνική διευθέτηση για αυτούς τους ανθρώπους, διότι διαφορετικά, όπως λέτε, θα βρεθούν στους δρόμους, κάποια ενοικία αγορά, υπάρχουν πολλές άλλες ιδέες για αυτούς. Αλλά αυτό που χρειάζεται να κάνει η κυβέρνηση είναι να βγει και καθαρά να ξεχωρίσει τις διάφορες ομάδες και να πει τι προβλέπει να γίνει. Και σας λέω και κάτι τελευταίο, είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι. Είναι οι τράπεζες, είναι οι δανειζόμενοι και είναι και η κυβέρνηση. Και είναι και ορισμένοι κοινωνικοί φορείς. Επομένως, όλοι αυτοί πρέπει να κάτσουν μαζί και να δουν πώς θα χειριστούν τις διάφορες ομάδες που αναφέραμε προηγουμένως.
Να μου επιτρέψετε, κύριε Τοφαρίδη και κύριε Λοΐζου, να βάλω και την επόμενη κάρτα, να δούμε και την επόμενη απάντηση στο ερώτημα και να έρθω κοντά σας. Το επόμενο ερώτημα, λοιπόν, είναι εάν, τι πιστεύουν οι πολίτες, εάν τα στεγαστικά δάνεια ή τα δάνεια των μεγαλοεπιχειρηματιών ανάπτυξης γης είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τραπεζών. Βασικά πια από τα δύο και γίνεται διευκρίνηση για τα στεγαστικά δάνεια. Υπήρχε διευκρίνηση ιδιωτών, δηλαδή ιδιωτοκατοικήσεις για την πρώτη έννοια. Και βλέπουμε ότι το ποσοστό 51,3 είναι μεγαλοεπιχειρηματίες. Για να μην παρεξηγούμαστε, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, όχι μεγαλοεπιχειρηματίες στο μέγεθος. Υπήρχε αυτή η διευκρίνηση. Και το ίδιο, 36,9 δηλαδή, έχουν το ίδιο, ας το πούμε, πρόβλημα για τις τράπεζες και ιδιωτοκατοίκηση, στεγαστικά δάνεια, αλλά και τα δάνεια επιχειρηματιών για ακίνηση ακινήτων. Και τα στεγαστικά μόνο στο 11,8, ένα μικρό ποσοστό συντριπτικά, αν το δούμε με τους υπόλοιπους δύο πίνακες. Ναι. Δηλαδή, το 36,9 δεν εξαιρεί τα δάνεια των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης. Δεν τους εξαιρεί, γιατί είναι το 51,3 αναφέρεται ξεκάθαρο ότι είναι στις εταιρείες ανάπτυξης γης, ας τις ονομάσουμε επιχειρήσεις. Αλλά και στο 36,9 υπάρχει μέσα πάλι απάντηση για τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Δηλαδή, θεωρούν σε ένα μεγάλο ποσοστό ότι το κύριο πρόβλημα εστιάζεται εκεί. Ναι. Ελάτε, κύριε Τοχάρη. Εγώ δεν κατάλαβα τις ερωτήσεις όπως έγιναν. Βέβαια, δεν έχω καμία σημείο αναφοράς προς τον κύριο Σολομού, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι προσπαθούμε ή κάνουμε ερωτήσεις τις οποίες περιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις για εάν τα δάνεια των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης ή τα στεγαστικά αποτελούν το πρόβλημα, είναι θέμα στατιστικής. Αυτά τα πράγματα είναι γεγονότα. Είναι δηλαδή, θέματα απόψεις. Είναι γεγονότα. Είναι 12 δισεκατομμύρια τα δάνεια των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, εκ των οποίων τα 8 δις δεν είναι εξυπηρετούμενα, κύριε Τοφαρίδη. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Όταν κάνουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις, είναι τηλεκατευθυνόμενες, δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή, το να ρωτούμε αν γίνονται οι σωστοί χειρισμοί για προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν έπρεπε πρώτα να ακολουθήσει ενημέρωση του τι είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και τόσο απλό, όπως πολύ σωστά είπε ο Θεόδωρος προηγουμένως. Πολύ complicated μέσα στους σύνδεσης ενός δανείου, τη δυνατότητα αποπληρωμής, τι προκάλεσε την ασφάλεια αποπληρωμής του δανείου, την επιμήγυνση του δανείου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία αποτελούν βασικούς παράγοντες στον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων. Μπορεί κάποιος να θέτει ερωτήματα και με στατιστική να απαντά. Δεν μπορεί κανένας να απαντήσει με στατιστική εάν το πρόβλημα έγκυται στους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν δανειστεί ή όχι στα μικρά στεγαστικά δάνεια. Την άποψή τους λένε, κύριε Τοφάρη. Ναι, αλλά η άποψη είναι εδώ, των πολιτών. Ναι, αλλά η άποψη εσείς των πολιτών. Εσείς διαφωνείτε με αυτή τις απαντήσεις. Λέτε ότι δεν είναι θέμα μεγαλοεπιχειρηματιών ανάπτυξης. Όχι, εγώ λέω με γνώση του αντικειμένου ότι μπορεί το μεγάλο πρόβλημα να είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά δεν είναι θέμα στατιστικής ερώτησης. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ρώτα στον κόσμο για να πάρεις μια απάντηση, για να επιμορφωθείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στον τομέα και μπορούν να σου απαντήσουν την ερώτηση αυτή. Και σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δάνεια των μεγαλοεπιχειρηματιών και όχι τα στεγαστικά. Αλλά το μεγάλο social πρόβλημα. Γιατί και ο πολίτης έχει λόγο. Ναι, βέβαια, έχει λόγο, αλλά παρακολουθεί πλέον τα πράγματα. Έχει υποστεί μεγάλα κακά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Συνεπώς έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και είναι αυτό το δικαίωμα το οποίο δίνουμε σήμερα. Απλώς είναι μια σφιγμομέτρηση της κοινή γνώμη. Είναι μια σφιγμομέτρηση. Αυτό εντάξει, είναι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Υπάρχουν εμπειρίες από άλλες χώρες που χειριστήκαν με διαφορετικές μεθόδους το θέμα και είναι εκείνα που θα μπορούσαμε εμείς να δώσουμε στον κόσμο και αφού ακούσει αυτά τα πράγματα τότε να κάνουμε τη σφιγμομέτρηση. Αυτά επαναλαμβάνονται, είπαμε ότι είναι έρευνες τύπου Omnibus. Είναι θεματικές ενότητες, ερωτήματα τα οποία επαναλαμβάνονται
μέσα στο τρίμηνο αρκετές φορές. Συνεπώς, την αλλαγή. Θα δούμε την αλλαγή, θα δούμε αν θα αλλάξει, όπως μετρούμε και τους δείκτες εμπιστοσύνης, θα δούμε αν θα αλλάξει η άποψη των πολιτών. Και από αυτό, εν πάση περιπτώσει, εγώ το ερώτημα είναι κέριο, κύριε Τοφαρίδη. 12 δισεκατομμύρια τα δάνεια των μεγαλοδιβέλοπερς, 8 δισεκατομμύρια ανίσπραχτα, μη εξυπηρετούμενα, με συγχωρείτε. Πώς θα εισπραχθούν αυτά τα ποσά? Γιατί αν εισπραχθούν αυτά τα ποσά, τελείωσε το τραπεζικό σύστημα. Σταθεροποιείται το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο. Δεν επιλύει το πρόβλημα το μη εισπραχτέο από στεγαστικό δανείων από μικροϊδιοκτήτες όμως. Εξακολουθεί να είναι εκεί. Το πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις και η απάντηση είναι η επιμήκυνση του χρόνου από πληρωμής. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Σε συζητήσεις που είχαμε με την Τρόικα, καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Η διανόμου επιβολή πώλησης ακινήτων ουδέποτε έφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Μάλλον θα χειροτερεύσει τα προβλήματα και για τους ιδιοκτήτες οπωσδήποτε, που πιθανόν να χάσουν την ιδιοκτησία τους, και για τις τράπεζες που μια... αν θέλετε, ένα μεγάλο κύμα πωλήσεων ακινήτων θα προκαλέσει περισσότερη πτώση στις τιμές των ακινήτων και θα χειροτερεύσει την κατάσταση για τις ίδιες τις τράπεζες. Να. Διότι στηρίζονται η αποπληρωμή των δανείων τους στις αξίες των ακινήτων τα οποία έχουν υποθήκη. Ως εκ τούτου, η απλή απάντηση, και η Τρόικα πιστεύω έχει συμφωνήσει σε τούτο, είναι ο μηχανισμός που θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο εις τους ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα μεγέθους, να διαθέσουν ήδη τα περιουσιακά τους στοιχεία σταδιακά στην αγορά. Μεγάλη σημασία, διότι και δια νόμου αύριο το πρωί να προσπαθήσεις να αποκτήσεις και να πωλήσεις ακίνητα, μιλούμε για τούτο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, μπορεί να μιλούμε μια περίοδο 3, 4, 5 χρόνια. Εάν τούτη η περίοδος των 5, 6, 7 ετών διατεθεί στους ίδιους τους ιδιοκτήτες με καθαρόν ορίζοντα, ότι είτε πουλάς εσύ είτε στο τέλος της περίοδου να σου το βγάλουμε εμείς στο σφυρί, αν δεν λύσεις τα προβλήματα, τότε πιθανότατα να λύσει το ίδιο το πρόβλημα. Εάν δηλαδή δοθεί μια περίοδος χάριτος στους ιδιοκτήτες, μιλάμε για τους επιχειρηματίες αναπτύξης. Μα και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και τους ιδιώτες, γιατί ναι. Όχι. Δηλαδή αν σε κάποιο εγώ δώσω έναν extension της αποπληρωμής του δανείου και του πω, κοίταξε, είσαι ήδη σε μεγάλα προβλήματα, έχεις τούτην τη χαριστική περίοδο των 5 ετών, βρες μέθοδο με την οποία εσύ ο ίδιος να βγεις από το looking που έχεις πέσει. Ναι. Δηλαδή είτε θα βρεις άλλο δανεισμό, είτε θα βρεις αγοραστή να το πουλήσει στο σπίτι σου, είτε οτιδήποτε. Θα κάνεις, βγάλεις τις δικές σου αποφάσεις και από μόνος σου θα βρεις τη λύση. Αυτό το πράγμα είναι η απάντηση του προβλήματος και δεν θα προκαλέσει τους μεγάλους κλονισμούς, αν θέλετε, που οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θα δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Και ακόμα ένα τελευταίο. Τούτος ο πανικός που μεταφέρεται στον κόσμο, ότι θα βγουν αύριο έξω να βγάλουν στο σφυρί τα σπίτια τους γιατί χάσαν τη δουλειά τους και μπορούν να αποπληρώσουν. Μα όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας πανικός αχρίαστος και έχουμε πολλά προβλήματα όπως και να έχει. Λέτε είναι ένας πανικός αχρίαστος. Για ρωτήστε πολίτες που καθημερινά δέχονται καταιγιστικά τηλεφωνήματα από τους τραπεζίτες που θέλουν τα λεφτά τους. Κύριε Ροϊς, να προσθέσω. Να προσθέσετε, αλλά θα σας ρωτήσω κιόλας κάτι που θα ήθελα την άποψή σας. Πού στέκουν σήμερα οι αξίες των ακινήτων και δι των ενυπόθηκων ακινήτων και τι γίνεται σε σχέση με τα εξυπηρετούμενα δάνεια? Διότι στο τέλος, εάν είναι μειωμένες οι αξίες, πώς θα καλυφθούν τα δάνεια? Είναι πρόβλημα. Οι αξίες των ακινήτων δείχνουν μια κατιούσαν πορεία, όχι σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα είδη, αλλά αν περπατήσετε στη Μακαρίου και Κένεντι, Λεωφόρο Κένεντι και στη Λεμεσό κλπ, βλέπετε πόσα καταστήματα είναι κενά. Αυτό είναι μια ένδειξη της μειωμένης κατανάλωσης από τον κόσμο, που κατ' επέκταση χαμηλώνουν τα ενοίκια και χαμηλώνουν οι αξίες. Τώρα να έρθω στο θέμα το μη εξυπηρετούμενο δανείο. Προς πίστην του και πίστην της και η Κεντρική Τράπεζα έφκαναν οδικό χάρτη. Τι λέει αυτός ο οδικός χάρτης? Παιδιά, κάτσετε εσείς οι δανειζόμενοι και δανειστές και βρείτε με ποιον τρόπο
μπορεί ο δανειζόμενος να ξεφλήσει ο δάνειο. Και έκαμε και ως μέσα εισηγήσεις, έτσι ενδεικτικές. Λέει, δώστε μια περίοδο χάριτος, με τόκον ή χωρίς τόκο, χαμηλώστε τους τόκους και διάφορα άλλα πράγματα. Τι είδε στην πραγματικότητα. Αυτόν τον σωτικό χάρτης δεν έχει εφαρμοστεί. Και εκεί που πάει να επαναδιαπραγματευτεί το δάνειο, είχε το και εφημερίδα, αλλά το ξέρω και προσωπικά, αυξάνεται ο τόκος, κυρία Αργυρού, δεν μειώνεται. Το 7% σου, αν είσαι 7,5% γίνεται 7,5%. Ναι. Λέει, μα αφού έχεις δυσκολίες, το ρίσκο μου είναι πιο μεγάλο, λέει, τράπεζα, άρα αυξάνονται. Και αν δεν τολμήσεις να μην είσαι συνεπής στις δόσεις σου, ξέρετε πώς θα γίνεται ο τόκος. Υπερημέρειας, αναφέρεστε στις... 13%, ναι. Κύριε Αργύρου. Άρα, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είναι δυστυχισμένος, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Και μιλούμε τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά, αλλά ιδιαίτερα τα στεγαστικά. Και δεν μπορεί να πληρώσει. Τι του κάνουμε. Εκεί που πάει να πνεί, στη θάλασσα, κουντούμε τον ακόμα λίγο και να πάει που ζαμάζει κάτι. Μα ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκαιο, διότι όταν άρχισε αυτή η σύσταση, εν πάση περιπτώσει, ή η εν είδη συμβουλής, προχωρήστε και αναδιαρθρώστε τα δάνειά σας. Δεν εξηγήθηκε ούτε στους πολίτες, ούτε στους επιχειρηματίες, ότι ξέρετε, εάν αύριο επιμηκύνετε τα δάνειά σας, θα είναι διπλάσια τα επιτόκια σχεδόν που θα πληρώσετε. Να σας πω, εξηγήθηκε μια χαρά. Εκείνο το οποίο πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία είναι και οι τράπεζες και οι δανειζόμενοι. Και αν νομίζουν οι τράπεζες ότι έχουν το πάνω χέρι, νομίζω να θάνονται. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, εκείνοι που να ζημιώσουν είναι οι τράπεζες. Όταν δηλαδή εσύ δεν πληρώνεις το δάνειο του σπιτιού σας και αναγκαστικά το βγάζεις στην πώληση, να πάρεις τη μισή τιμή. Και γιατί τη μισή τιμή. Φέτος, κύριε Αργυρού, έγιναν 7.000 πράξεις. Όλη η Κύπρος, είτε χωράφι είναι, είτε σπίτι Ρώσου είναι, είτε γραφείο είναι, 7.000 πράγματα. Η Κεντρική Τράπεζα λέει 6.000 θα βγάλουμε στην πώληση. Δηλαδή τις πωλήσεις ολόκληρου χρόνου. Αν το διαιρέσουμε όπως λέει ο κύριος Θοφαρίδης, για 3 χρόνια, δηλαδή 2.000 το χρόνο να βγάλουμε στην πώληση, συν τα υπόλοιπα που να έρχονται, έχει διαλυθεί το μπαζάρι των ακινήτων. Δεν μπορείς να έχεις το 1/3, 1/4. Ή το 20% κάθε χρόνο των πωλήσεων σου να μην είναι καλά. Θα διαλύσεις τις αξίες εννοείται. Τις αξίες και τους υπόλοιπους. Ναι. Εάν ο γείτονας σας δηλαδή αναγκαστεί και το πουλήσει η τράπεζα αντί σε 160.000, πάει το δικό σας 60. Τι σημαίνει το δικό σας επειδή χρωστείτε αξίζει παραπάνω. Τώρα, άλλο θέμα που δεν πήραμε χαμπάρι ή η κυβέρνηση, στην πλούμη για την κυβέρνηση, να είναι πιο έτσι επιθετική. Το πρώτο είπαμε είναι η κεντρική. Το δεύτερο. Πολύ σωστά έβαλε η κυβέρνηση έναν διαιτητή μεταξύ δανειζόμενου και δανειστή. Και σου λέει, κύριε, αν έχεις κάποιον παράπονο, αν πάω εγώ στην τράπεζα και τη λέω, ρε παιδιά, χάνω τη δουλειά μου, σε 2 χρόνια έρχεται ο γιος μου που δεν σπουδές, παραδείγματος χάρη, και θα μπορεί να συνεισφέρει. Έχω και ένα χωράφι το οποίο τώρα δεν πουλιέται, αλλά δώστε μου κανένα 1,5 χρόνο, μέχρι να το πουλήσω κλπ. Και σου λέει η τράπεζα. Ή μπορεί και το αντίθετο βέβαια, να μην τα ρίχνουμε μέσα στις τράπεζες. Μπορεί και ο δανειζόμενος να είναι δύσκολος. Ω, έδεχο. Εδέχεσαι. Καλά. Πάμε σε έναν arbitrator, έναν διαιτητή. Και είμαστε στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Κατά πόσο. Η απόφαση του διαιτητή θα πρέπει να είναι δεσμευτική στον δανειζόμενο και δανειστή ή αν είναι έτσι σύσταση. Οι τράπεζες φέρουν έσταση να είναι δεσμευτικοί και ίσως να έχουν και λίγο δίκιο. Αλλά τούτα τα μέτρα, τα δύο μέτρα, ο δικός χάρτης και τούτο, και πρέπει να τα δει η κυβέρνηση, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον τόκο των 13%. Ξέρω ότι δύσκολα μπορεί να ρυθμιστεί το πράγμα με νομοθεσία, αλλά πρέπει να έρθει κοντά η κυβέρνηση με τους δανειστές και να πούμε. Δεν θα μπαίνει στο 13%. Εκτός σε περιπέτειες ο δανειζόμενος. Δηλαδή, αν ο δανειζόμενος χρωστάει και δεν πληρώνει και την επομένη, το βλέπει με έναν ξέρω εγώ σούπερ αυτοκίνητο ή μια νογκέλα, τότε ναι. Εδώ ο κύριος Καναγιώτης, που δεν θα είναι να πληρώσει.
Τούτα είναι τώρα, ένα ξεκίνημα και να τελειώσω, ναι. Διότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Λέτε, ας πούμε, δηλαδή, ότι πρώτη κατοικία να προστατευτεί, λέω, ναι. Ποιος πώς κοτσάνει, και το σπίτι του, καλός. Εκείνος που αγοράσε από τον κύριο Τοφαρίδη, που είναι developer, και έχει κοτσάνει. Ποιο είναι η πρώτη κατοικία. Αυτός που έχει το αν έχει κατατεθεί το πολιτήριο, ναι. Έγγραφο, ναι. Βεβαίως αυτό μετά το 2011. Για βοηθήστε μας, διότι υπάρχουν και υποθέσεις στα δικαστήρια για χιλιάδες ακίνητα που πωλήθησαν και δεν πωλήθησαν. Κύριε Άργυρο, σε έναν έργο που έχει 100 κατοικίες και εσείς αγοράσετε από τον κύριο developer αυτόν μια κατοικία, την οποία εξοφλήσετε. Θα έρθει η τράπεζα, παραδείγματος χάρη, ο δανειστής, να βγάλει στο σφυρί τα 100 σπίτια, αφού στο δεν έχουν κοτσάρει. Εσείς πού θα πάτε. Γιατί αν πουληθούν οι μονάδες του developer, θα πουληθεί και ο δικός σας σπίτι μαζί. Ναι. Και μην νομίζετε ότι ζούμε στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία που υπάρχουν ανεπτυγμένες αγορές ακινήτων. Εμάς η αγορά μας είναι το σπιτούδι, το διαμερισματούδι, ένα χωραφούδι, ένα οικόπεδο. Λέει, θα έρθουν ξένοι επενδυτές να αγοράσουν. Θα θέλετε να ακούσετε. Θα αγοράσουν προφανώς το σπίτι και το χωραφούδι, αλλά θα αγοράσουν ένα μεγάλο project, για παράδειγμα. Ναι. Ας πω δύο παραδείγματα, ας πω μόνο το ένα. Ας πω και τα δύο, αν θέλετε. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ξένων ευρωπαϊκών οίκων επενδυτών 20 εκατομμυρίων. Και λέει, θέλω να αγοράσω μια αστική. Και τι θέλεις, παιδί μου, ποιες είναι οι προδιαγραφές σου. Θέλω. Να είναι μέχρι 20 εκατομμύρια, εντάξει. Θέλω να είναι ενοικιασμένο σε σοβαρό ενοικιαστή. Σωστό. Θέλω το εισόδημα μου να είναι 7% και πάνω, μάλιστα. Θέλω ο ιδιοκτήτης να πληρώνει όλα τα έξοδα κλπ. Κλπ. Και ο ενοικιαστής να μείνει μέσα για 10 χρόνια. Και έχουμε ακόμα ένα, ο οποίος παραλίγο να αγοράσει την ελληνική τράπεζα. Ο πρώτος είναι επενδυτής. Property fund, ο δεύτερος είναι hedge fund. Αυτή η hedge fund είναι πιο επιθετική, αν θέλετε, από τους επενδυτές. Ο hedge fund σημαίνει κάποιος που να βάλει τα χρήματα του και σε 3 χρόνια πρέπει να φύγει. Αυτό έτσι εργάζονται. Ενώ άλλο μπορεί να μείνει παραπάνω χρόνια. Ο hedge fund λοιπόν θέλει, τούτος ο δικός μας τουλάχιστον, 6,5% και να βγει στα 3 χρόνια με 45% διάρκεια. Έχετε, λέει, έτσι επενδύσεις. Δεν έχουμε τις επενδύσεις. Χαμογελά ο κύριος Τοφαρίδης. Χαμογελά, δεν ξέρετε, δεν έχουμε. Φτιάχνουμε λοιπόν, λέει, να βγάλει τα φιλέτα το κράτος. Λέω, πολλά καλά κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Και θα αγοράσει. Μα αν υποτιμηθούν οι αξίες των ακινήτων, αν θα πέσουν οι αξίες των ακινήτων, δεν θα πέσουν, κύριε Παναγιώτου, και οι αξίες της κρατικής γης, αυτά τα φιλέτα που κουβεντιάζουμε και πήρε τον κατάλογο η Τρόικα, δεν θα πέσει και η αξία των ημικρατικών οργανισμών. Δηλαδή, πού είμαστε, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο, ατέρμονο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα πέσουν και οι αξίες των τραπεζών. Κοιτάξτε, το χειρότερο πράγμα είναι αυτός ο φαύλος κύκλος μεταξύ οικονομίας, ακινήτων, τραπεζών κλπ. Γιατί εφόσον η οικονομία δεν ξαναξεκινά και να έχουμε ανάπτυξη, τι συμβαίνει. Και έχουμε συνεχή μείωση της εργοδότησης, ανεργία κλπ. Τι γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται. Έτσι. Εφόσον αυξάνονται και περισσότερα θα μπουν προς πώληση, θα πέσουν οι τιμές και άλλοι. Όταν πέφτουν οι τιμές, σημαίνει τι. Σημαίνει οι εξασφαλίσεις που έχουν οι τράπεζες για τα δάνεια μειώνονται. Και σημαίνει ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν και άλλη ανακεφαλαιοποίηση. Και άλλη ανακεφαλαιοποίηση σημαίνει τι. Σημαίνει άλλα κουρέματα, σημαίνει που να βρουν τα λεφτά. Το λοιπόν, αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να κοπεί κάπου. Δεν μπορείς, ας πούμε, να λες ότι θα κάνω επιμήκυση δανείων ή θα κάνω ότι θα λύσω αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι σε ένα κομμάτι, είναι ολόκληρο. Πρέπει να το δούμε το πρόβλημα σφαιρικά. Και να πούμε, με αυτές τις προοπτικές ανάπτυξης, με αυτές τις προοπτικές δημοσίων εσόδων, με αυτές τις προοπτικές ανεργίας και μισθών, πού πάνε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πού πάνε οι τιμές των ακινήτων και πώς αυτές έρχονται και επιδεινώνουν την κατάσταση της οικονομίας και αυξάνουν την ανεργία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μα μου επιτρέπετε λίγο, γιατί κάποιος που μας ακούει διερωτάται το εξής. Τη συνταγή της Τρόικας δεν την εφαρμόσαμε.
Ήρθαν, είπαν, κλείνει μια τράπεζα, κουρεύεται η άλλη, ναι. Κουρεύονται οι καταθέσεις της άλλης. Ναι. Αυτή τη λύση, αυτή τη λύση μας πρότειναν, την εφαρμόσαμε. Αυτή η λύση όμως, στην τελική, δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα, οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Και τι θα γίνει στην πόλη. Δεν την εφαρμόσαμε σωστά, κύριε Αργυρού. Τελευταία συνάντηση, κύριο Θοβαρίζη, δεν ξέρω. Και λέει, καλά, να κάνετε αναδιάθρωση δανείων. 15 με 20 χρόνια. Και λέμε, εμείς, όχι, 3 με 4 χρόνια. Λέει, μα δεν είναι 15 με 20. Και τι είπαν. Και τι είπαν. Εγώ δεν ήμουν παρόν, να ακούω. Ναι. Ας με διαψεύσει, ξέρω εγώ τι γιο. Και λέει, είπαν οι άνθρωποι, θα έρθουμε εμείς να σα πούμε να μπορούμε να κάνετε. Ή να σα κάνουμε εισηγήσει τι θα κάνουμε. Διότι εμείς εμείναμε στο κλουβί μας. Ναι. Με το 13% μας, με τα 3 χρόνια reschedule, με τζίρο, με τούτο. Αυτό που λέει ο κύριος Λοϊζού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κάνεις επινίκηση ή αναδιάθρωση με να προσθέτεις ακόμα 2-3 χρόνια. Δεν γίνεται τίποτε. Διότι η οικονομία δεν θα επανεκκινήσει και να έχουμε ξανά πραγματική ανάπτυξη για να υπάρξει περισσότερες θέσεις εργασίας και να μπορέσουν να γίνουν αποπληρωμές. Πρέπει η επινίκηση να γίνει για δεκαετία. Επειδή αναφερθήκατε στα παραδείγματα άλλων χωρών, κύριε Τοφαρίδη, τι γίνεται στις άλλες χώρες, πώς είναι η διάρκεια όταν γίνεται μία αναδιάρθρωση ενός δανείου, τι συμβαίνει εκεί? Ας πάρουμε ένα παραδείγμα στην Αμερική, όπου η ακίνητη περιουσία πριν 3 χρόνια είχε μία, 4 χρόνια είχε μία τεράστια πτώση. Το τι έγινε, πήγαινε ο κόσμος στις τράπεζες, έδινε τα κλειδιά του ακινήτου και έφευγε. Πολύ απλή η κατάσταση. Αυτό το πράγμα κράτησε για μια περίοδο 2-3 χρόνια. Επίσης η κυβέρνηση σε τύπωσε κάμποσα δολάρια, έριξε τα μέσα στην οικονομία και αναπτύχθηκε τώρα αυτή τη στιγμή εκείνη την περιουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε την ανιούσαν και συνεχίζει να πηγαίνει. Είναι εντελώς διαφορετικές κοινωνίες. Εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Εκεί υπάρχουν πλαίσια όπου κάποιος μπορεί να τοποθετήσει τα λεφτά του. Η ακίνητη περιουσία αποτελεί ένα μικρό μέρος από τις επενδύσεις που κάποιος μπορεί να κάνει. Στην Κύπρο είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Δεν έχουμε πούποτε αλλού να τοποθετήσουμε τα λεφτά μας. Εκείνα που έβαλαμε στις τράπεζες, εκλέψαμε μας τα. Και επομένως δεν έμεινε τίποτε άλλο. Όταν σήμερα η ακίνητη περιουσία αποτελεί η πραγματικότητα, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος τροποθέτησης των λεφτών σου, εάν βρεις την κατάλληλη τιμή. Και τι κάνουμε εμείς τώρα? Κάνουμε ερωτήσεις κατά πόσο θα συνεχίσει η πτώση της αξίας των ακινήτων κλπ. Μα φυσικά με έτσι κλίμα που επικρατεί, είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει η αξία των ακινήτων. Συνεπώς, ποια είναι η απάντηση? Είναι να ηρεμήσουμε, να αφήσουμε τα πράγματα να κάτσουν έτσι, να κατασταλάξουν, να δώσουμε τα χρόνο. Τα γεγονότα και η πραγματικότητα όμως θα μας αφήσουν να ηρεμήσουμε μετά. Βέβαια, διότι όταν έχουμε δανεία και υποθηκευμένα σπίτια. Είπε σας ο κύριος Λοϊζού προηγουμένως που έτυχε να ήμουν εγώ σε μια από τις συναντήσεις με την Τρόικα, ότι εκφράσαν τεράστια ανέπληξη όταν ακούσαν για επιμηκύνησεις που συζητούσαμε εμείς για 2-3 χρόνια. Και όταν τους είπαμε επίσης, μα δώσετε μας 6 μήνες να συζητήσουμε τα δάνεια, και δεν υπήρχε διοίκηση στις τράπεζες για να συζητήσουμε. Δεν υπήρχε ένα άνθρωπο να συζητήσουμε. Ως εκ τούτου τα πράγματα. Και η απάντηση ήταν. Θα φέρουν λύσεις στην αποσκευή τους. Μα δεν υπάρχουν λύσεις. Τις λύσεις είναι μόνοι μας που να τις βρούμε. Και η απάντηση είναι απλή. Να αφήσουμε τα πράγματα να κατασταλάξουν, να κάτσει κάτω η σκόνη, να δώσουμε περίοδο στην τράπεζα να οργανωθεί, να έρθει πίσω με ορισμένα προγράμματα, να επανέλθει μια σοβαρότητα και μια εμπιστοσύνη στους τραπεζικούς τομείς. Ευτυχώς έγινε και τούτη πράξη με την Ελληνική προχθές, όπου εμπήκα ξένα κεφάλαια και πιθανότατα να αρχίσει ο κόσμος να εμπιστεύεται, να αρχίσει να ξανακαταθέτει λεφτά, να τα φύγει από τα μαξιλάρκα του, δηλαδή να τα πάρει. Και να πάμε λίγο πιο ήρεμα, να δούμε πώς μπορούμε να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε, να ξεκινήσει η οικονομία, διότι στην Κύπρο η ακίνητη ιδιοκτησία, η βιομηχανία, η οικοδομική είναι φοβερός πυλώνας για την οικονομία. Είναι οι περισσότεροι άνεργοι που υπάρχουν σήμερα είναι από την οικοδομική. Είναι από τον κατασκευαστικό τομέα. Ακριβώς. Οπότε αν δεν έρθουμε να ξεκινήσουμε τούτα τα πράγματα σιγά σιγά και βλέπουμε εμείς τον ορίζοντα, βλέπουμε ότι σήμερα τα μοναδικά εισοδήματα που υπάρχουν στην οικοδομική βιομηχανία είναι από το εξωτερικό. Οι Κύπροι
ελάχιστοι κάνουν αγορές και εκείνοι που έχουν απόλυτη ανάγκη. Αν τους έμειναν χρήματα, αν τους έμειναν, κύριε Τοφάριδη, μετά το κούρεμα, να δούμε και την επόμενη μας κάρτα και θα έρθω κοντά σας για την τελευταία τοποθέτηση. Έλα, Γιώργο. Να δούμε και την τελευταία κάρτα, η οποία πιστεύει ότι θα μειωθούν ή αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων, θα μειωθούν 60%, θα αυξηθούν 21,3, θα παραμείνουν σταθερές 16%, δεν ξέρω τι να απαντώ, 2,7. Απλά Πέτρα, με ένα μικρό σχόλιο, ναι, όσα ελέγχθηκαν πριν. Η δημοσκόπηση απλά καταγράφει κάποια νούμερα, όπως βλέπουν οι πολίτες, γενικά κάποια ερωτήματα που διατίθενται. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Τουφαρέ να αφήνουμε τα πράγματα να γίνουν ήρεμα. Όμως δεν είναι μια δημοσκόπηση που δεν αφήνουμε τα πράγματα ήρεμα, όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας σε ένα στούντιο άτομα, πολιτικούς, τραπεζίτες να συζητούν, να τσακώνονται για την πρώτη κατοικία, για τα θέματα της Βουλής, για τα θέματα νομοσχέδια κτλ. Και απλά να προσθέσω ακόμα κάτι σε κάτι που είχαμε πει και την περασμένη Δευτέρα, το οποίο απλά ήρθε στην κουβέντα, κάτι που είπε ο κύριος Λοΐζου, νομίζω. Το πρόβλημα των εκποιήσεων σε όλες τις χώρες. Εδώ ο κατασκευαστικός τομέας, γενικά τα κίνητα, είχαν πρόβλημα πριν από το Eurogroup, από το κούρεμα των καταθέσεων, αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Ήδη αρχίζαν και κλονίζονταν γενικά τα κίνητα ως προς την αγορά. Αν έρθουμε τώρα και βάλουμε τους κι άλλα ακίνητα στην αγορά, δηλαδή υπάρχει ξανά αύξηση ως προς την προσφορά, μην ξεχνούμε ότι η προσφορά και η ζήτηση είναι που καθορίζουν και τις τιμές γενικά. Η ερώτησή μου εμένα, πόσο έτοιμες είναι οι τράπεζες να δώσουν χρήματα. Θέλω να κρατήσω εκείνο που είπε ο κύριος Λοΐζου για τη διάρκεια των αναδιαρθρώσεων. Συνέχισα την συζήτηση με και ο κύριος Στοφαρίδης. Φαίνεται, κύριε Παναγιώτου, ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι όταν πας να κάνεις μια αναδιάρθρωση, πόσο σου λένε, 2 χρόνια. Άντε να σπάσει πέτρα να σου δώσουν 3 χρόνια μια περίοδο χάριτος, που τι σημαίνει περίοδο χάριτος, είτε να πληρώνεις μόνο τους τόκους, είτε να παγώσει, που δεν νομίζω να το αφήνουν να συμβαίνει τόσο εύκολα οι τράπεζες, που παρεμπιπτόντως οι εργαζόμενοι στις τράπεζες δεν γνωρίζουν αυτό τον κώδικα, τον οδικό χάρτη που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα, κύριε Λοΐζου, δεν έχουν μελετήσει οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, γι' αυτό πάει ο κόσμος και γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί. Μάλιστα. Θα πω ότι εάν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που ενεργούμε τώρα, οπωσδήποτε θα πέσουν οι τιμές. Αλλά, όπως είπατε, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και υπάρχει μια σοβαρή λύση. Και η σοβαρή λύση περιλαμβάνει 4 κομμάτια. Έτσι, πολύ γρήγορα. Το ένα περιλαμβάνει ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, της ανεργίας, της ύφεσης, ανάπτυξης, των ακινήτων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όλα αυτά να ειδωθούν ολιστικά από την κυβέρνηση μαζί με τις τράπεζες. Το πρώτο. Το δεύτερο. Εκεί που πρέπει να γίνει αναδιάθρωση. Τι αναδιάθρωση πρέπει να γίνει, η επιμήκυνση. Να γίνει μακροχρόνιος. Να μετράται σε δεκαετίες, όχι σε 1, 2, 3 χρόνια. Το τρίτο που πρέπει να γίνει είναι για τις μεγαλοαναπτύξεις να χωριστούν σε αυτές που είναι εν δυνάμει βιώσιμες. Και σε αυτές να δοθούν και η επιμήκυνση και η μείωση του επιτοκίου και η εξέβρεση ξένων επενδυτών με τη συνεργασία και των developers. Ναι. Εκείνες όμως που δεν είναι βιώσιμες πρέπει να εκποιηθούν. Και όσον αφορά την πρώτη κατοικία, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, πρέπει να διαχωριστούν αυτοί οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν και να τους δοθούν και τα κίνητρα και η τιμωρία. Ναι. Εάν δεν το πράξουν. Τιμωρία εννοώ να γίνει. Εάν δεν το πράξουν όμως, λέτε. Ναι, κάτι παρόμοιο. Εγώ λέω να γίνει κάτι και να συμπληρώσω, να πω και εκείνοι που δεν μπορούν να πληρώσουν, να τους δοθούν τα κίνητρα να προσέλθουν για αυτήν την αναδιάθρωση, την επιμήκυνση μακροχρόνια. Το κίνητρο που χρειάζεται είναι να μιμηθούμε αυτό που έγινε με τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Τι έγινε, είπε ο φόρος εισοδήματος, είπανε το εξής: εάν έρθεις και πληρώσεις το φόρο σου μέχρι τις 15, ξέρω εγώ, Οκτώβρη, παίρνεις ένα 10% μείωση. Λέω, να γίνει γιατί αυτή να μείνει το ίδιο και στα δάνεια, λέει. Και όχι 10%, μπορεί να γίνει και 20% εάν προσέλθεις. Αν δεν προσέλθεις να πληρώσεις αν μπορείς ή να κάνεις αναδιάθρωση αν δεν μπορείς, τότε αυξάνεται αντί να μειώνεται ή τουλάχιστον χάνεις αυτήν την μείωση που θα μπορούσε να έχεις. Έτσι πρέπει έξυπνα να προχωρήσουμε. Με αυτά τα μέτρα πιστεύω θα λύσουμε το πρόβλημα, που λέει ο κ. Στοφαρίδης και ο κ. Λοΐζου, θα το λύσουμε ολιστικά και δεν θα έχουμε αυτήν την μείωση των τιμών των ακινήτων. Θα έχουμε
επανεκκίνηση της αύξησης. Βεβαίως, έκπτωση, εκείνοι που δεν έχουν να πληρώσουν για να υποφεληθούν της έκπτωσης, είναι άλλο κεφάλαιο. Αφού είπαμε, όχι, εκείνοι, όχι, είπαμε για εκείνοι θα υποφεληθούν, με, δηλαδή πώς θα υποφεληθούν, με την επιμήκυνση, με τη μείωση του επιδοκίου. Και με κάποια κίνητρα για να πληρώσουν. Ναι, όχι, διότι... όχι να πληρώσουν. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τους καλούν οι τράπεζες να πάνε και δεν πάνε. Και λέει, ναι, αν προσέλθετε μέχρι τότε. Τρομάξαν οι άνθρωποι. Να κάνετε. Όχι, να κάνετε. μισό λεπτό. Αν προσέλθετε να κάνετε αναδιάρθρωση για 10 χρόνια, τότε παίρνετε μείωση και επιδοκίου, παίρνετε και μείωση κεφαλαίου. Ναι, κατανοητό. Ελάτε, κύριε Τοφαρίτη. Εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ με όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο Θεοδωρός, αλλά θα έλεγα ότι ένα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο ήδη έχει εκκινήσει είναι η επικαιροποίηση στην αξιών των ακινήτων, το οποίο θα δοθεί στα μέσα του 2013. Ναι. Το πράγμα, έχοντας μπροστά ο κάθε ένας από εμάς την αξία του ακινήτου του από μια επίσημη πηγή, θα του αυξήσει το αίσθημα ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι το ακινήτο σου, το οποίο έχεις εσύ μπροστά σου, είναι αξίας 100 μονάδων, και ξέρεις ότι αν το αφήσεις θα πάει, θα βγει στο σφυρί για 50, θα κάνεις το αδύνατο δυνατό να το προστατεύσεις. Επομένως, ναι, αυτό το πράγμα σου αυξάνει το αίσθημα ιδιοκτησίας, που είναι ήδη πάρα πολύ ψηλό με τους Κύπριους. Ναι. Και μην υποτιμάτε το γεγονός ότι εισπραχθήκαν 90 τόσα εκατομμύρια για φόρον ακίνητης ιδιοκτησίας, δεκαπλάσιων από τον περσινό, μόνο και μόνο με ένα μικρό κίνητρο. Το που είπε ο κύριος Παναγιώτου προηγουμένως, δηλαδή. Την έκπτωση εδώ κάνουν του 10%. Δεν ήταν μόνο. Ήταν και το καρότο και το μαστίγιο. Ακριβώς. Και 10% πέναλτι ύστερα. Όταν ήταν διπλό το. Τώρα, μετά, όταν λέμε εμείς αναδιάρθρωση των δανείων, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει σε εταιρικό επίπεδο. Πρέπει να γίνει project by project. Δηλαδή, κάθε εταιρεία, το κάθε δάνειο της ξεχωριστά πρέπει να πάει. Κατά να περίπτωση, κάτσει, λέτε. Ανά περίπτωση, βέβαια. Διότι αν εγώ έχω ένα project το οποίο έχω σε βάθος χρόνου 30 χρόνια να το αναπτύξω, σίγουρα εκείνο το πράγμα θα αποτελέσει έναν από τους πιο εύκολους στόχους για εκποίηση. Αν έχω έναν ακινήτο το οποίο είναι υποκατασκευή σήμερα και μπορεί να απολυθεί μεθαύριο, εκείνο είναι πολύ πιο εύκολο να διασωθεί με μια επιμήκυνση. Και μάλιστα, μετά είναι το τελευταίο μέτρο το οποίο θα έλεγα εγώ, κίνητρα αποπληρωμής. Δηλαδή, αν προσφέρεις στον πελάτη τους οι τράπεζες, που είναι, πάλι είναι υπέρ των τραπεζών, κίνητρα αποπληρωμής, θα δείτε, θα εκπλαγείτε από πού μπορεί να βγουν λεφτά. Ακριβώς. Ναι. Ελάτε, κύριε Λοΐζου. Όπως είπα και στην αρχή, θέλουμε να χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας. Θα ήθελα πάρα πολλά ο διοικητής να είναι πολύ πιο επιθετικός στην επιμονή του να εφαρμοστεί ο δικός του χάρτης. Όσον αφορά την κυβέρνηση, θέλω αύριο το πρωί να μπει αυτός ο διοικητής για να αρχίσει το σύστημα να εργάζεται. Ναι. Όταν λάβουμε υπόψη μας, κύριε Αργυρουγό, ότι από ό,τι μας λένε οι διάφοροι σοφοί οικονομολόγοι και άλλοι, ότι θα φάμε 3 χρόνια να ξεκινήσει ξανά η οικονομία. Άρα, οτιδήποτε επιμήκυνση δανείων θα γίνουν, τουλάχιστον τα πρώτα 3 χρόνια πρέπει να πληρώνει τίποτε ή να πληρώνει μόνο του τόκου όσοι μπορούν. Γι' αυτό 3 χρόνια και 10 να βρει τον νου σου εισαγωγικά, 13, 14, 15 για real estate. Ναι. Γιατί είναι αργό τα ακίνητα. Ας πούμε, το χτίσει, να το κάνει, να το φτιάσει, είναι αργό. Δεν είναι όπως τα πουκάμισα, τα οποία φέρνει συμβουλά σταύρο το πρωί. Αυτό είναι που θέλουμε και ελπίζω να μας ακούσει κανένα της Επιτροπής Οικονομικών στην Βουλή. Μην ανησυχείτε και να μην σας ακούν, θα τους τα μεταφέρουμε. Και να δούμε τι θα κάνουμε το 2013. Μην σας ανησυχεί αυτό καθόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Του λέμε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.